Από πλευρά κεραυνού θα ξεκινήσει ο Wesley Channels. Ο Κορονίδη το διάστημα με την απουσία του από Κάρα. Εδώ θα κάνει το λάθος όμως. Ο Evans θα πάει μόνος του σε ένα κάρφωμα και 10 Reigns. Θα σηκωθεί και θα ευστοχίσει μπροστά στον Anthony King, ο οποίος την Πολωνία από την Κοζάλιν. Ο Evans στη συνέχεια ήρθε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Την επόμενη χρονιά πήγε στην Ελλάδα και στο Λαύριο 15-16 και από εκεί και πέρα συνέχισε την καριέρα του στην Αυστραλία. Ο Ζάκης Παπαδόπουλος εδώ έμεινε μόνος ξεχασμένος. Ο Anthony King κάρφωσε και αυτός στο όρο. 3,9 assist και 4,4 rebound. Εδώ θα βάλει την δεύτερη βολή. Έτσι και ετοιμάζεται και ο Παναγιώτης ο Τρισόκας από πλευράς Παραλιμνίου. Αστοχή ο King από την βολή. Φίλερ. Ωραία με τον Reigns, τρομερή assist από τον Άντων. Τον αγκώνα του εκεί για να σταματήσει. Βλέπετε ο Wesley Channels, ο οποίος θα φτάσει τους 4 πόντους. Hackins βρίσκει τον King σε μακάριστο κάτω στο του Χριστόφορου του Λιβαδιώτη να παίξει με δύο ψηλούς, τον Willis και τον King. Τρίποντο από τον Channels. Θα πάει στο 1-1. Αστοχή. Ο Reigns στο επιθετικό rebound με δεύτερη προσπάθεια. Θα σκοράρει. 14-12. Μάρκου. Να την μέχρι το καλάθι. Ωραία προσπάθεια. Ο Χάκιν στο ρυθμιασμό. Μπάρκερ για 3. Μέσα. 16. Ο King για 3 είναι. Για 2. 16. Θα σουτάρει για 3 κακό σουτ. Rebound. Σταματάει και σουτάρει για 3 κακό σουτ. Θετικό rebound όμως από τον Μπάρκερ. Ο οποίος ο Χάγκινς πέρασε, έβγαλε έξω στον Μπάρκερ, ο οποίος αμέσως σουτ. Ο Reigns λοιπόν στη γραμμή των βολών σουτάρει με ποσοστό 70% από εκεί. Εξής το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Από τους καλύτερους παίκτες μαζί με τον Evans του Παραλιμνίου. Χάγκινς. Χάκης με αντίπαλο τον Μάρκου, γυρίζει με το ταμπλό, ωραίο καλάθι από τον Χάκη, 24-30, κρατάει ο Φίλερ Evans. Πέρασε ο Evans, πολύ ωραία κίνηση από τον Evans με σπάλο μου. Αλλά και στο lay-up που έκανε ο Τρισόκας, εδώ θα κάνει βήματα. 4 δευτερόλεπτα η επίθεση του Παραλιμνίου, εδώ υπάρχουν βήματα από τον Reigns. Τι καθιστά μια επιχείρηση πραγματικά επιτυχημένη? Ποια τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων? Η SciView Developers δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης γης από το 2001, παρέχοντας ποιοτικά, οικιστικά και εμπορικά έργα εξαιρετικού σχεδιασμού στις καλύτερες περιοχές της Λευκωσίας. Επειδή ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός. SciView Developers. Θέμα εμπιστοσύνης.